άλλο αιτία έτους αναπήρους στον κέπα τα σφαγεία. Στην υπόλοιπη Ελλάδα διαμαρτυρόμαστε για την απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί στο ΚΕΠΑ, Κέντρο Εκτίμησης Ποσοστών Αναπηρίας. Πάνω από 70.000 άτομα με αναπηρία, άτομα με χρόνιες παθήσεις, δεινοπαθούν, φαζανίζονται, είναι φυλακισμένα, εκλωβισμένα σε μια απαράδεκτη γραφειοκρατική και ευτελιστική διαδικασία. Πέραν όμως της αξιοπρέπειας και της ταλαιπωρίας, τα άτομα με αναπηρία, τα άτομα με χρόνιες παθήσεις έχουν υποστεί περικοπές ή απώλειες, καλύτερα, στις συντάξεις, στα επιδόματα, στα βιβλιάρια υγείας. Άνθρωποι πάνω από 12 μήνες περιμένουν να εξεταστούν από τα ΚΕΠΑ σε όλη την χώρα. Αυτή η κατάσταση πρέπει να σταματήσει τώρα, πρέπει να δοθεί λύση τώρα από τον Πρωθυπουργό και τους αρχηγούς που στηρίζουν το κομμάτι που στηρίζει την κυβέρνηση, από τον Υπουργό Εργασίας, από τη διοίκηση του ΙΚΑ. Δεν μπορεί, γιατί το κράτος είναι ανίκανο και ανεπαρκές, να συμπεριφέρεται και ανέντιμα. Δεν ευθύνεται ο πολίτης όταν καταθέτει τα χαρτιά του για να πιστοποιηθεί η αναπηρία του. Δεν ευθύνεται ο πολίτης, γιατί το κράτος δεν μπορεί να του χορηγήσει έγκαιρα την πιστοποίηση. Να σας ρωτήσω, από τα νέα μέτρα θα πληγείτε περισσότερο? Κοιτάξτε, είναι κάτι που το παλεύουμε συνέχεια, κοινοποιηθήκαμε και το Σεπτέμβρη. Τα νέα μέτρα είναι ένα ένιγμα ακριβώς, γιατί έχουμε πληροφόρηση γενική αλλά όχι ειδική. Ο Πρωθυπουργός έχει δεσμευτεί και αρχηγή των κομμάτων ότι δεν θα υπάρξουν περικοπές ούτε εισοδηματικά κριτήρια ούτε περιουσιακά στα επιδόματα αναπηρίας. Το ίδιο παλεύουμε να συμβεί στις συντάξεις, στους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα και στα φορολογικά. Η προσπάθεια θα συνεχιστεί, γι' αυτό από εδώ σήμερα θα πάμε στο Υπουργείο Εργασίας Σταδίου και μετά θα οδηγηθεί η κινητοποίηση στο Υπουργείο Οικονομικών Διαδικασιών και Σερβίες για να διεκδικήσουμε να δούμε τον κύριο Μαυραγάνη, ο οποίος όταν ζητούμε να τον συναντήσουμε, ακούστε συμπεριφορά υπουργού που μάλιστα δεν είναι και εκλεγμένος βουλευτής, να μας λέει να συνομιλήσουμε με τον διευθυντή του γραφείου. Ποιο είναι το πρόβλημα τώρα και συγκεντρωθήκατε σήμερα εδώ, πόσοι χιλιάδες άνθρωποι αντιμετωπίζουν το πρόβλημα και γιατί ήρθατε εδώ? Σήμερα εδώ έξω από τα κεντρικά του ΙΚΑ, στην Ομόνια και σε 38 πόλεις στην υπόλοιπη Ελλάδα, διαμαρτυρόμαστε για την απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί στο κέντρο εκτίμησης ποσοστού αναπηρίας, το οποίο έχει αρχίσει να λειτουργεί από την 1η Σεπτεμβρίου του 2011. Σήμερα, 14 μήνες μετά, πάνω από 70.000 άτομα με αναπηρία είναι εγκλωβισμένα μέσα στο ΚΕΠΑ, περιμένοντας πότε θα πάρουν την γνωμάτευσή τους. Εν τω μεταξύ τους έχει κοπεί σε χιλιάδες από αυτούς η σύνταξη, το επίδομα, τους έχει αφαιρεθεί το βιβλιάριο υγείας. Είναι μια κατάσταση πραγματικά οδυνηρή, σκληρά επώδυνη, γιατί δεν έχει να κάνει μόνο με την αξιοπρέπεια των ανθρώπων. Έχει να κάνει και με την στοιχειώδη επιβίωση, διότι οι συντάξεις αναπηρίας, τα επιδόματα, τα βιβλιάρια υγείας, ιδίως για όλα τα άτομα, αλλά ιδίως για τα άτομα με χρόνιες παθήσεις που έχουν ανάγκη να κάνουν χρήση φαρμάκων και ακριβών φαρμάκων διαρκώς, με την κατάσταση που επικρατεί στον χώρο της υγείας, όλο αυτό μαζί δημιουργεί και συνθέτει μια εξόχως ζωφερή εικόνα. Γι' αυτό και λέμε ότι εμείς, τα άτομα με αναπηρία, τα άτομα με χρόνιες παθήσεις, δεν προσφερόμεθα για κοινωνική ευθανασία. Θα δώσουμε τη μάχη μας και τη δίνουμε για να σταθούμε όρθιοι, με αξιοπρέπεια, να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις μας, στους εαυτούς μας, στις οικογένειές μας, στην κοινωνία. Μπορεί να υπάρχουν σκοπιμότητες από την κυβέρνηση για αυτό το πάγωμα των εξετάσεων? Η γνώμη μας είναι ότι το όλο αυτό εγχείρημα του ΚΕΠΑ, όπως τελικά εξελίχθηκε,
έχει δημοσιονομικά χαρακτηριστικά. Διότι αλλιώς πώς μπορεί να εξηγήσει κανένας ότι μπήκε σε γενική εφαρμογή χωρίς να υπάρξει πιλωτική εφαρμογή που είχαμε ζητήσει εμείς, πρώτον, και δεύτερον, ότι χρησιμοποιήθηκε και χρησιμοποιείται ως εργαλείο μείωσης του ποσοστού των συνταξιούχων αναπηρίας. Εμείς δεν υπερασπιστήκαμε ποτέ κανέναν που δεν έχει δικαίωμα να έχει σύνταξη αναπηρίας, να έχει επίδομα αναπηρίας, να έχει οποιαδήποτε παροχή. Δεν υπερασπιστήκαμε έκνομες πράξεις και συμπεριφορές. Υπερασπιζόμαστε όμως το χώρο μας, ο οποίος έχει υποστεί συλλήβδη ενοχοποίηση από την απαράδεκτη συμπεριφορά πολιτικών, υπηρεσιακών παραγόντων, γιατρών και πολιτών. Κόβονται αναγκαία φάρμακα, θεραπείες, τεχνικά βοηθήματα. Έρχονται σήμερα να κόψουν και το μοναδικό μέσο επιβίωσης στα επιδόματα μέσα από τα ΚΕΠΑ, αλλάζοντας ποσοστά αναπηρίας και βάζοντας την έννοια της λειτουργικότητας. Ανάπηροι ξεσηκωμός, τα σπρώχνουν στο μεσαίωνα. Παίρνουμε την υπόθεση των δικαιωμάτων μας στα δικά μας χέρια, στην βαρβαρότητα που μας οδηγούν στο καένα για να στηρίξουν την κερδοφορία των μεγαλοεπιχειρηματιών. Μπορούμε να τους σταματήσουμε, μπορούμε να τους ανατρέψουμε. Χτίζουμε το δικό μας αραγές αγωνιστικό ριζοσπαστικό αναπηρικό κίνημα μέτωπο. Χρήστος Νάστας, Γενικός Γραμματέας της Εθνικής Νομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία. Είναι γεγονός ότι ζούμε μία δραματική κατάσταση και δεν μπορεί κανείς να αντιληφθεί πως είναι δυνατόν η πολιτεία να μην προσπαθεί να δώσει λύση όταν έχει 70.000 πολίτες σε αυτή την ιδιότυπη ομοιρία, κάτι που δεν προβλέπεται ούτε από το Σύνταγμα ούτε από τους νόμους της χώρας. Είναι αδιανόητο για μας ότι αυτή τη στιγμή οι 45.000 αιτήσεις του Μαΐου να έχουν φτάσει στις 75.000, να ταλαιπωρούνται συμπολίτες μας και να αντιμετωπίζεται η αναπηρία σαν να είναι ένα προϊόν σε ράφι από σούπερ μάρκετ που μπορεί να υπάρχει έκπτωση στα ποσοστά του. Έχουμε στα χέρια μας αποφάσεις της Επιτροπής, αποφάσεις πολλές των Επιτροπών των ΚΕΠΑ που για βασικές κατηγορίες αναπηρίας έχουν κατέβει τα ποσοστά. Για μας είναι αδιανόητο αυτό το γεγονός. Μήπως και όλη αυτή η ιστορία με τους ανάπηρους Μαϊμού που βγήκε στην επικαιρότητα συνέβαλε σε αυτή την κατάσταση που έχουμε δει τώρα? Αυτό δεν το γνωρίζουμε εμείς. Το κράτος θα έπρεπε όλα αυτά τα χρόνια να έχει φροντίσει να δώσει λύσεις στα μεγάλα προβλήματα που είχαν προκύψει. Την ευθύνη τη φέρουν πολιτικά πρόσωπα, τη φέρουν νομάρχες, τη φέρουν τοπικοί παράγοντες οι οποίοι φρόντισαν να ενισχύσουν τα ψηφοδέλτιά τους με άτομα τα οποία δεν είχαν καμία σχέση με την αναπηρία, δίνοντάς τους με αντίτιμο 1.500 ευρώ την ιδιότητα του αναπήρου. Το αναπηρικό κίνημα φροντίζει να προστατεύσει τα μέλη του, τα μέλη του που σήμερα περνούν δραματικές στιγμές, όπως ανέφερε και ο πρόεδρος της Εθνικής Νομοσπονδίας. Θα έπρεπε να είναι συνομιλητής της κυβέρνησης ο κύριος Βαρδακαστάνης, διότι σήμερα έχει τον υψηλότερο τίτλο που θα μπορούσε να έχει ένας Έλληνας πολίτης. Διευθύνει το παγκόσμιο αναπηρικό κίνημα, η φωνή του ακούγεται παντού και μέσα από εκείνον τα αιτήματά μας φτάνουν στην παγκόσμια κοινότητα. Λέγομαι Μούσος Γρηγόρης, είμαι ο πρόεδρος του Πανελλαδικού Συνδέσμου Παραπληγικών και Κινητικά Αναπήρων. Σήμερα έχουμε έρθει εδώ γιατί έχουμε μεγάλα προβλήματα με τα ΚΕΠΑ. Το ΚΕΠΑ σαν είναι σωστό σαν έργο που έχει γίνει. Απλώς όμως ότι έγινε βιαστικά και χωρίς καμία, μα καμία τελείως, πώς να σου πω, να το μελετήσουν, χωρίς να το μελετήσουν. Γι' αυτό υπάρχουν αυτά τα προβλήματα. Σήμερα υπάρχουν γύρω στους 50-55.000 άτομα που πρέπει να περάσουν από τα ΚΕΠΑ. Καθυστερούν από το λιγότερο μέχρι 10 μήνες. Φτάνει κάποιος να περάσει. Σε αυτό το χρονικό διάστημα έχει χάσει τη σύνταξη, έχει χάσει το επίδομα και το βασικότερο δεν έχει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Δηλαδή ο άνθρωπος πάει για να πεθάνει. Λοιπόν, και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε σήμερα και γι' αυτό ήρθαμε εδώ στο ΙΚΑ να διαμαρτυρηθούμε τουλάχιστον
να γίνουν περισσότερα ΚΕΠΑ για να δουλέψουν όσο γίνεται περισσότερο. Να μπορέσουν να είναι πολύ μικρός ο χρόνος που κάποιος πρέπει να περάσει από την Επιτροπή. Και πρέπει τελικά ορισμένες κατηγορίες αναπηρικές, όπως είναι οι παραπληγείς, τετραπληγείς ή οι ακροτηριασμοί, αυτοί πρέπει να καθαρίζονται μία και έξω. Δηλαδή δεν πρέπει να περνάει τρεις και τέσσερις φορές και πέντε για να πάρει το εφόρο ζωής. Είναι δυνατόν, τι θα γίνει? Εγώ είμαι 35 χρόνια παραπληγικός και πέρασα επιτροπή τώρα πριν από λίγες μέρες, μετά από 10 μήνες. Τι έγινε, θα σκοτώ να περπατήσω? Μακάρα να μπορώ να περπατήσω και να τους τα χαρίσω όλα. Έτσι. Αυτό είναι το θέμα. Τα φάρμακα έχουμε τώρα, μας βάλαν τώρα και συμμετοχή στα φάρμακα. Και λένε μόνο ότι τα φάρμακα τα οποία είναι για την αναπηρία μας. Ας μου πει κάποιος γιατρός ποιο είναι το φάρμακο που είναι για ένα παραπληγικό, ένα τετραπληγικό. Δηλαδή δεν είναι όπως είναι σε έναν καρδιακό που μπορεί να το δώσει αυτό το φάρμακο που είναι για την καρδιά για να γίνει, να γίνει καλά ή οτιδήποτε. Μια παραπληγία, ποιο είναι το φάρμακο που θα τον κάνει καλά? Γιατί η παραπληγία επιφέρει πολλές καταστάσεις. Πρώτον, έχουμε το θέμα με το κυκλοφορικό. Έτσι, όταν ένας άνθρωπος είναι καθιστός σε ένα καρότσι και δεν κινείται, έχει πρόβλημα με το κυκλοφορικό. Έχουμε προβλήματα με ορολυμώξεις. Έχουμε προβλήματα όταν κάθεσαι, έχει και πρόβλημα με καρδιακά προβλήματα. Δηλαδή, ένα σωρό προβλήματα. Όλα αυτά όμως είναι απόρρια από την παραπληγία και την τετραπληγία. Άρα, τα φάρμακα τα δικά μας δεν είναι ένα μόνο, είναι πολλά. Και σε αυτά τώρα μας βάζουν να πληρώσουμε συμμετοχή 25%. Και όχι μόνο, τώρα μας βάζουν να πληρώσουμε και για τα υλικά τα οποία παίρνουμε. Για να καθίσει ένας παραπληγικός, ένας τετραπληγικός, εγώ κάθομαι σε ένα μαξιλάρι ειδικό, το οποίο κάνει 350 ευρώ. Τώρα πρέπει να πληρώσω και 25% πάνω. Συμμετοχή. Για αν δεν κάτσω σε αυτό, θα κάνω κατάκληση. Και αν κάνω κατάκληση και πάω στο νοσοκομείο, θα του στοιχήσει πενταπλάσια η ιστορία από τι στοιχίζει ένα μαξιλάρι. Αλλά δυστυχώς όμως οι κύριοι δεν το καταλαβαίνουν και δεν ξέρω γιατί. Βρισκόμαστε στον Επικόμπλο Βαρυγκόπης. Εμείς είμαστε η Επιστημονική Εταιρεία Θεραπευτικής Συμπασίας και Υποθεραπείας. Είμαστε μια ομάδα επιστημών του χώρου της υγείας, οι οποίοι έχουμε εξειδικευτεί πάνω στη θεραπευτική υπασία.
Η θεραπευτική υπασία είναι μια δραστηριότητα η οποία χρησιμοποιεί την κίνηση του αλόγου για να βελτιώσει ορθοπαιδικές, νευρολογικές ή αισθητηριακές διαταραχές σε ασθενείς με ανάλογα προβλήματα. Ο τρόπος ο οποίος ωφελεί κυρίως ένα άτομο είναι μέσω της κίνησης του αλόγου, μέσω της κίνησης μάλλον της λεκάνησης του αλόγου. Το άλογο, αν προσέξουμε καθώς βαδίζει, μιμείται την κίνηση της ανθρώπινης λεκάνης και τη μεταδίδει έτσι στον κορμό του υπέα. Η θεραπευτική πασία ενδείκνεται σε μια σειρά από νευρολογικές διαταραχές όπως είναι η εγκεφαλική παράλυση, οι μυασθένειες, η μυπληγία. Επίσης ενδείκνεται σε άτομα με αυτισμό, με διάκτητες αναψυχιακές διαταραχές, με υπερκινητικότητα, ξέρω εγώ, καθώς και σε διάφορες περιπτώσεις ενηλίκων ασθενών όπως είναι εγκεφαλικά, σκλήνης κατά πλάκας. Τα ωφέλη της θεραπευτικής υπασίας είναι αρκετά, ξεκινώντας από τα ωφέλη που έχουμε σε ορθοπαιδικές διαταραχές. Το πρώτο όφελος και που φαίνεται άμεσα, ας πούμε, είναι η βελτίωση στην ισορροπία του ασθενή. Επίσης έχουμε προώθηση, βελτίωση των διάφορων αντιδράσεων, όπως είναι οι αντιδράσεις προσανατολισμού, οι ισορροπιστικές αντιδράσεις. Μπορούμε να κάνουμε διατάσεις πάνω στο άλογο, μπορούμε να κάνουμε μυϊκή δυνάμωση πάνω στο άλογο. Γενικά μπορούμε να προσαρμόσουμε το πρόγραμμά μας σαν φυσικοθεραπευτές πάνω σε ράχη του αλόγου και να έχουμε τα ίδια ωφέλη που θα έχουμε όπως σε μια φυσικοθεραπευτική συνεδρία. Υπάρχουν και πάρα πολλά ωφέλη όσον αφορά την γνωστικο-αντιληπτική ικανότητα του ασθενή. Δηλαδή, ένα παιδάκι, ας πούμε, το οποίο θα ανέβει πάνω σε ένα άλογο, θα δούμε ότι αμέσως βελτιώνεται η αντίληψη για το σώμα του, για το χώρο γύρω του, για το πού βρίσκεται. Εμείς πιστεύουμε ότι η θεραπευτική υπασία και η υποθεραπεία πρέπει να εφαρμόζεται μόνο από επιστήμονες του χώρου της υγείας. Από φυσικοθεραπευτές, από εργοθεραπευτές, ψυχολόγους κλπ. Με άτομα δηλαδή που, τα οποία ασχολούνται με άτομα με νευρολογικά προβλήματα ή αισθητικά προβλήματα και τα οποία μπορούν να μεταφέρουν τη δουλειά τους πάνω στη ράχη του αλόγου. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι απλά ότι η θεραπευτική υπασία είναι μια διαδικασία όπου το παιδί μπορεί απλά να περάσει καλά, να το τονώσει την αυτοποίθησή του κτλ. Πιστεύουμε ότι βλέπουμε καθαρά σαν θεραπεία. Η ομάδα βρίσκεται στον Ιππικό Μπουλεβάρδο Ευόπης. Λειτουργούμε καθημερινά και Σαββατοκύριακο. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή ενημέρωση γύρω από το θέμα της θεραπευτικής υπασίας, είμαστε στη διάθεσή σας. Είμαι η Μη, μαμά του Μάριου του Κολέμη, ο οποίος έρχεται εδώ και 4 χρόνια ανελικώς για την υπασία του θεραπευτική. Κάποιος γιατρός μου το σφύριξε σε εισαγωγικά και άρχισα να το ψάχνω το θέμα και βρήκα αυτή την ομάδα του κυρίου Νικολάου, ο οποίος κάνει πραγματικά καταπληκτική δουλειά. Το διαπιστώνω μετά από 4 χρόνια. Το παιδί, σπαστική τετραπληγία, εγκεφαλική παράλυση, ήταν σε αθλία κατάσταση, πολλοί αγώνες. Όμως με τη θεραπευτική υπασία και όλη αυτή την ομάδα που του δίνεται πραγματικά ψυχικά, το παιδί έχει βελτιωθεί. Πρώτα η χαλαρότητά του, έφυγε σπαστική τετραπληγία, σπαστικότητα μάλλον. Δεύτερον, χαλάρωσε το παιδί, έγινε πιο κοινωνικό, πιο προσιτό. Αγαπάει τη φυσιοθεραπεία με αυτό το στυλ, που σημαίνει ότι ωφελείται το ίδιο και έχει ωφεληθεί. Αυτοεξυπηρετείται καλύτερα. Κινείται καλύτερα με αυτόν τον τρόπο, με τη βακτήρια και την στήριξη, τη βοηθητική. Συναλλάσσεται καλύτερα, ενώ νιώθει αυτοπεποίθηση. Και πάνω στο άλογο, κακά τα ψέματα, νιώθει ανεξάρτητος. Κάνει αυτό που θέλει μόνος του. Πολύ βασικό για την ψυχική του ισορροπία. Και εγώ, σκεφτείτε με, έρχομαι από Άργος 2 φορές την εβδομάδα αυτή την εποχή. Αυτό σημαίνει πολλά, νομίζω, δείχνει πολλά. Ο καθένας θα πρέπει να σκεφτεί πόσο βοηθάει η θεραπευτική υπασία. Βέβαια, τα αποτελέσματα δεν είναι άμεσα ορατά. Κάθε τι που κάνουμε για τα παιδιά αυτά θέλει χρόνο. Αλλά αυτή τη στιγμή, μετά από τα 4, βλέπω πραγματικά πάρα πολλά πράγματα.
Ποτέ ως τώρα η πρόσβαση για τα άτομα με κινητικές δυσκολίες δεν ήταν ευκολότερη και οικονομικότερη. Οι νέες φορητές ράμπες για αναπηρικά αμαξίδια είναι εδώ. Συνδυάζουν την εύκολη και ασφαλή μεταφορά. Ράμπες σταθερές του 1,5 και 2 μέτρων, οι ράμπες αναπηρικών αμαξιδίων προσαρμόζονται και σε σειρώμενες τηλεσκοπικές των 2,7 και των 3,5 μέτρων. Πολύ συχνά καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε μια σειρά αρχιτεκτονικών πολεοδομικών φραγμών προκειμένου να εξασφαλίσουμε την προσβασιμότητα, αυτονόμηση, αυτοεξυπηρέτηση στην καθημερινότητά μας. Κάθε σπίτι χτίζεται σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό που συνήθως γίνεται λες και θα ζουν σε αυτό μόνο άτομα υγιή και δυνατά, στο αποκορύφωμα των φυσικών των ικανοτήτων, αγνοώντας περιπτώσεις όπου χρειάζεται να ζουν και οι υπερήλικες γονείς μας, μικρά παιδιά, η έγκυος σύζυγος, άτομα με κινητικά προβλήματα. Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε δύο νέα συστήματα που είναι δυνατή και εύκολη η πρόσβαση, εκεί που υπάρχουν σκαλοπάτια που καλούμαστε να ανέβουμε. Όταν δεν μπορεί να τοποθετηθεί μόνιμη κατασκευή, παραδείγματος χάρη ασανσέρ ή όπου επιθυμούμε μία φορτή συσκευή, τότε έχουμε την επιλογή των μηχανημάτων που παρακολουθείτε. Με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, με ερπίστριες ή έμβολα πρόσφυση στα σκαλοπάτια, με εύκολη και ασφαλή χειρισμό από το συνοδό, που μπορούν να μεταφερθούν και όπου αλλού έχουμε δυσκολία προσβασιμότητας. Οι λύσεις προσβασιμότητας και αυτονομίας δεν απαιτούν πάντα πολυδάπανες εφαρμογές και σύνθετες κατασκευαστικές μετατροπές και παρεμβάσεις. Είναι δυστυχώς συχνό το φαινόμενο σε ένα σύνθετο πρόβλημα προσβασιμότητας να βλέπουμε να δίνεται μερική λύση, με αποτέλεσμα να αφήνεται το πρόβλημα άλυτο. Δηλαδή, σε ένα σπίτι όπου οι δυσκολίες εντοπίζονται στη στενή είσοδο του ασανσέρ, στα εξωτερικά σκαλοπάτια πριν την κεντρική είσοδο και στις σκάλες εισόδου, εάν δώσουμε λύση μόνο στις σκάλες εισόδου, θα παραμένουν τα προβλήματα γιατί δεν έχουμε λύσει 100% την προσβασιμότητα. Είναι προφανές ότι όπου μπορεί να κινηθεί ένα άτομο με κινητικά προβλήματα, παραδείγματος χάρη χρήστης αναπηρικού αμαξιδίου, και ό,τι μπορεί αυτός να χρησιμοποιεί αυτόνομα και με ασφάλεια, εξυπηρετεί κατά τρόπο πιο άνετο και ασφαλή τον οποιονδήποτε. Οι ιδιαιτερότητες τόσο των χώρων διαβίωσης καθώς και των ατόμων που ζουν και κινούνται εκεί χρήζουν μελέτης από τους ειδικούς θεραπευτές και τεχνικούς αποκατάστασης προκειμένου να επιτευχθούν οι πλέον σωστές τεχνοοικονομικές λύσεις.